Καλησπέρα, είμαστε με την Παρασκευή Κυριακοπούλου, ελευθελόντρια του Δήμου Πατρέων στην αγορά Αργύρη, στην έκθεση στολών. Πόσο κόσμο έχει περάσει, κυρία Παρασκευή, όλο αυτό το διάστημα στην έκθεση στολών? Αρκετός, πάρα πολύς κόσμος. Ιδίως στα εγκαίνια την Τρίτη είχαμε ροή κόσμου, πάρα πολύ κόσμο. Είχαμε κάποιες εκδηλώσεις. Περάσαμε πολύ ωραία. Μέσο όρο δεν μπορώ να πω, αλλά έχουμε μεγάλη προσέλευση κόσμου καθημερινά. Αυτό που εισπράτεται, υπάρχει κέφι από τον κόσμο για το καρναβάλι το φετινό? Υπάρχει, ναι. Όπως κάθε χρονιά υπάρχει και φέτος όρεξη και κέφι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Είμαστε πάντα στην αγορά Αργύρη, αυτή τη φορά με τον Παντελή Καλαφάτη, έναν ακόμα εθελοντή του Δήμου. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα φέτος στην αγορά Αργύρη? Τα βλέπω ικανοποιητικά μέχρι αυτή τη στιγμή. Έχω την Τρίτη που έχει ξεκινήσει, το λένε, η έκθεση. Εξελίσσεται ομαλά η κίνηση. Σήμερα είναι λίγο πεσμένη, γιατί το έχουμε λίγο λίγη ώρα που έχουμε ανοίξει. Αλλά κατά όσο περνάει η ώρα θα μαζεύει το κόσμο. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τις στολές και θα χαρούμε πάρα πολύ να έχει περισσότερος κόσμος όσο περνάει ο καιρός να έχετε να τις βλέπει, να τις διαλέγει, γιατί φέτος βλέπω και πολύ ωραία χρώματα, ωραία καπέλα και πάλι πρωτοτυπούν κάποια γκρουπ, είναι καλό αυτό. Και το κυριότερο είναι ότι να έχει κέφι ο κόσμος για να μπορεί να διασκεδάσει και να περάσει όμορφα στο τελευταίο τρίμηνο που είναι και οι παρελάσεις. Αυτό είναι το κυριότερο. Η ποιότητα των στολών δηλαδή είναι καλύτερη από άλλες χρονιές? Η ποιότητα των στολών, αυτό που έχω παρατηρήσει μέχρι αυτή τη στιγμή, έχω δει ότι ανεβαίνει, ότι έχουν ανεβάσει τον πύχη κάποια γκρουπ σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και προσπαθούν να βελτιώσουν και την ποιότητά τους, αλλά να κρατήσουν και το επίπεδο σε ένα σημείο ώστε να μπορούν να περνάνε όμορφα, αυτό είναι το κυριότερο, αλλά να μπορούν και να... Ακριβώς, αυτό το κυριότερο, και να μην χαλάνε την ουσία. Η ουσία είναι να διασκεδάζεις μεν με ωραία χρώματα, αλλά να κρατάς και το κέφι ψηλά. Αυτό είναι το κυριότερο. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Και καλό καρναβάλι να έχουμε. Αυτό είναι το κυριότερο. Γεια σας. Καλησπέρα, είμαστε με την Άντα Ριμπούντι, πάντα στην αγορά Αργύρη. Είστε εθελοντρία χρόνια στο Δήμο και τι είναι αυτό που σας έκανε να πάρετε αυτή την απόφαση? Εγώ είμαι από το 2004. Ξεκίνησα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και έμεινα μέχρι σήμερα και όσο με αντέχουν τα πόδια μου, γιατί η ψυχή μου θα αντέχει πάντα πιστεύω, θα είμαι εθελοντρία. Είστε εθελοντρία μόνο για το καρναβάλι ή γενικότερα? Όχι, είμαι γενικά. Πιο πολύ με τα κοινωνικά ασχολούμαι. Το καρναβάλι πιστεύω ότι είναι η πηγή ζωής για την πόλη μας και πρέπει όλοι να το στηρίζουμε. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα φέτος στο καρναβάλι? Εντάξει, δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος προσπαθεί να βγει από τη μιζέρια, έτσι, γιατί η μιζέρια είναι αυτό που μας χαλάει και η ανέχεια. Αλλά προσπαθούμε όλοι με τον καλύτερό μας σε αυτό να φέρουμε τα πράγματα εκεί που πρέπει να είναι ο κόσμος χαρούμενος, αισιόδοξος. Εδώ στην αγορά Αργύρη υπάρχει προσέλευση κόσμου, υπάρχει ενδιαφέρον? Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον, έρχονται νεολαία πάρα πολύ. Οι στολές πιστεύω ότι κάθε χρόνο, εντάξει, όλο και καλυτερεύουν. Κάποιες, όχι όλες βέβαια. Αρέσουν στον κόσμο, τι εισπράτεται, αρέσουν οι στολές στον κόσμο? Ναι, αρέσουν. Αρκετά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.